Σαρλ Μισελ και Κυριάκος Μητσοτάκης συζήτησαν αναλυτικά για την Τουρκία στη διάρκεια της συνάντησής τους στην Αθήνα. Συμφώνησαν πως απειλούνται τα ευρωπαϊκά συμφέροντα, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε πως η επιστροφή του Ρουτς Ρέις στην Ατάλεια είναι ένα θετικό πρώτο βήμα. Θα συζητήσουμε τη σκέψη διεξαγωγής μιας πολυμερούς διάσκεψης, διότι εκτός από το διμερή διάλογο υπάρχει πιθανότατα η ανάγκη να καθίσουν γύρω από το ίδιο τραπέζι διαφορετικές χώρες για να συζητήσουν διαφορετικά ζητήματα. Και εφόσον έχουμε αυτά δείγματα γραφής και αυτά συνεχιστούν, είμαστε έτοιμοι να εκκινήσουμε άμεσα, το τονίζω άμεσα, διερευνητικές επαφές με την Τουρκία, σχετικά με την μία μείζωνα διαφορά την οποία έχουμε, την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, ΑΟΣ δηλαδή αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο Ζωζέπ Μπορέλ τοποθετήθηκε για την Τουρκία και τα όσα εκτιλήσονται τον τελευταίο καιρό στην Ανατολική Μεσόγειο. Όσα συνέβησαν το καλοκαίρι είναι απαράδεκτα γεγονότα. Η Τουρκία πρέπει να σταματήσει τις μονομερείς ενέργειες. Είναι ένα βασικό στοιχείο για να μπορέσει να προχωρήσει ο διάλογος. Ή μάλλον καλύτερα, να ξεκινήσει. Ο επικεφαλής Ευρωπαϊκής Διπλωματίας αποκάλυψε πως μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ομοφωνία στην Ευρώπη για κυρώσεις κατά της Τουρκίας και τόνισε ότι ο διάλογος είναι μονόδρομος για να επιλυθούν όλα τα προβλήματα με την Τουρκία.